Εξονυχιστικά και πόντο-πόντο συνεχίζονται οι έρευνες στον τόπο του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη από τους πυροσβέστες και τις ομάδες εθελοντών. Ενώ με γερανοφόρα οχήματα γίνεται η προσπάθεια ώστε να μετακινηθούν τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας για να μπορέσει η έρευνα να προχωρήσει. Ο τραγικός αριθμός των νεκρών από το μοιραίο δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα ανεβαίνει διαρκώς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, ως τις 11 το πρωί οι νεκροί έφτασαν τους 46. Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συνεχίζεται και σήμερα. Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται αυτή την ώρα στο βαγόνι εστιατόριο, το οποίο λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Γίνεται απομάκρυνση του επιβατικού βαγονιού που βρίσκεται από πάνω και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του συμπιεσμένου και σε σχήμα γάμα βαγονιού εστιατορίου. Από το συγκεκριμένο βαγόνι έχουν ανασυρθεί σήμερα το πρωί συνολικά 7 απανθρακωμένες σωροί. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών επιβατών αυτή την ώρα είναι 46. Ήταν μεγάλη καταστροφή και ήταν να συμβάλλουν πολλά θύματα. Αυτό που αντιμετωπίσαμε από χθες το απόγευμα και σήμερα όλη την ημέρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν τελειώσει όλες οι αναρσίες των θυμάτων και τώρα γίνεται μια καθάριση για να ολοκληρωθεί η έρευνα και μετά η απομάκρυνση των... Ναι. Η απομάκρυνση όλων των βαγονιών και των συντριμμιών. Οι έρευνες συνεχίζονται για την αναζήτηση και τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που αγνοούνται ή έχουν χάσει τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Για τη συνέχιση της επιχείρησης έρευνας και απεγκλωβισμού θα πρέπει να γίνουν κοπές μετάλλων με ειδικά μηχανήματα και τμηματική αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων τους. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι και την αυριανή. Στο μεταξύ, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στο σταθμάρχη Λάρισας για διατάραξη της ασφάλειας των συγγενειών, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες εξαμελίας. Ο σταθμάρχης παρέμεινε για 10 λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα και μετά την απαγγελία των κατηγοριών πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή το ερχόμενο Σάββατο, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Δεν είναι το λάθος συγκεκριμένο, υπάρχει συγκλίνουσα αμέλεια από διάφορους παράγοντες, υπάρχουν σημεία που θα μπορούσε να είναι προσεκτικότερος, πρόσθεσε ο δικηγόρος του σταθμάρχη Λάρισας. Με νέα συγκινησιακά φορτισμένη παραγγελία, το εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος ζητά από τον επικεφαλής της Αγγελίας Εφετών Λάρισας την άμεση και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος στη τάξη εισαγγελικός λειτουργός της χώρας επισημαίνει πως τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε στο σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, αφού ενημερώθηκε από τα στελέχη της πυροσβεστικής για την πορεία των ερευνών, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Στη σκιά του τραγικού πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι δεκάδες νεκροί και οι ακόμη περισσότεροι τραυματίες, αλλά και οι σκηνές του χάους στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων, στοιχειώνουν την ελληνική κοινωνία. Όπως και όλα όσα μοιραία αποκαλύπτονται και θα αποκαλυφθούν στην πορεία των ερευνών για τα αίτια της τραγωδίας, που όπως φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις, είναι ένας συνδυασμός τεχνικών ελλείψεων, ανοργανωσιάς και ανθρώπινου λάθους, επειδή δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.